ζωή είναι ωραία όταν έχεις μια νέα ιστορία να πεις, όταν έχεις κάτι καινούριο να μάθεις. Φέτος θα συναντάμε ανθρώπους και θα ακούμε τις ιστορίες τους, γιατί ποτέ δεν μαθαίνεις μιλώντας, μαθαίνεις ρωτώντας. Η Μυρωνία Παπουτσάκη ανήκει στην ομάδα των γενναίων survivor του Συλλόγου ΕΦΖΟ. Έδωσε τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού και νίκησε. Χαμογελά, ελπίζει και μας λέει πως η ζωή είναι ωραία. Καλησπέρα Μυρωνία και θέλω να σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση να είσαι εδώ μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Θα σου πρότεινα να μιλάμε στον ελληνικό, αν μου το επιτρέψεις. Αμέ. Ωραία. Γιατί είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Αυτό το καταλαβαίνει κάποιος από τη στιγμή που θα απλώσεις και θα δώσεις το χέρι σου για χειραψία και από τις πρώτες κουβέντες. Είσαι όλο ευγένεια και όλο γλυκά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο το χρόνο, πολλά χρόνια πίσω, όχι πάρα πολλά. Είσαι πολύ νέα γυναίκα. Και να μας πεις από πού είσαι, πού μεγάλωσες, από πού είναι ο τόπος σου. Είμαι από τον Άγιο Μύρωνα, εκεί μεγάλωσα και παντρεύτηκα μετά πολύ μικρή και πήγα και έμεινα Ασίτες, πάνω Ασίτες. Δύο πολύ ωραία χωριά λοιπόν. Ναι. Από... Και κοντά. Ναι, πολύ κοντά, λίγο έξω από το Ηράκλειο, μαγικός τόπος και ο ευλογημένος Άγιος Μύρωνας και το χωριό που τώρα είναι η μόνιμη κατοικία σου. Ήταν το χωριό του άντρα σου, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μια ευτυχισμένη οικογένεια με δύο παιδάκια, πολύ μικρή. Δύο, ναι. Από ποια ηλικία έγινες μαμά? 18. 18 χρονών. Αλλά μετά από 6 χρόνια την κόρη μου. Α, έχουν μια αρκετή διαφορά. Ναι, ναι. Σαν να μεγάλωσαν μόνα τους τα παιδιά. Εντάξει, ναι. Και πρώτα ο γιος και μετά η κόρη. Ναι. Και πώς ήταν αυτά τα χρόνια, ένα ουσιαστικά έφηβο κορίτσι στα 18 του χρόνια αναλαμβάνει τις ευθύνες ενός νοικοκυριού, εύκολα κύλησε η ζωή, τα παιδιά... Ναι, νομίζω ότι ναι, δεν είχα πρόβλημα, καλά, όσο μεγάλωνα τα παιδιά, μια χαρά, ναι. Και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, τα παιδιά μεγάλωσαν και όπως συμβαίνει πάντα, ανοίγουν τα φτερά τους. Εύκολο αυτό ή είσαι από τις μαμάδες? Οι ψυχολόγοι το λένε το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, σαν άδειες το σπίτι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι όταν φύγουν αδειάζει το σπίτι. Με τι ασχολούνται τα παιδιά σου? Η κόρη μου σπουδάζει στην Αθήνα, ασπέται πολιτικός μηχανικός και ο γιος μου δουλεύει μηχανικός σαν τον πατέρα του στο Ηράκλειο. Και έφυγε από το σπίτι όμως και μείνατε ξανά το ζευγάρι, ναι, μόνο. Ναι, ναι. Και όταν δεν έχεις πια την ευθύνη να τα διαβάσεις, να τα περιμένεις να σχολάσουν, να τα φροντίσεις, να τα κάνεις μπάνιο, ακόμα και να τα χωρίσεις όταν τσακώνονται, και έχεις τόσο άπλετο χρόνο στο σπίτι, πώς περνάει η μέρα? Αυτό είναι λίγο δύσκολο, παρόλο που προσπάθησα, πήγα σε σεμινάρια, πήγα σε κάποιο ψηφιδωτό, ό,τι μπορούσα έκανα, αλλά πάλι δεν ήταν το καθημερινό, μια δουλειά που ξεφεύγεις. Πιο πολύ στο σπίτι ήμουνα, ναι. Και δεν γέμιζε η μέρα, δεν περνούσε. Ναι, ναι. Σε στεναχωρούσε αυτό? Ναι, λίγο. Και κάποια στιγμή έρχεται μια ανατροπή. Ναι. Θέλεις να μου πεις κάτι, πώς ανακάλυψες ότι υπήρχε κάτι στο στήθος σου? Λοιπόν, εγώ το ανακάλυψα, κάτι βρήκα στο στήθος μου το 2014. Κάτι έπιασα και πήγα, η αλήθεια, πήγα στο γιατρό, πήγα να κάνω μαστογραφία μάλλον, αυτό μόνο έκανα. Η μαστογραφία δεν έδειξε τίποτα, ήταν καθαρή και δεν συνέχισα τίποτα παραπέρα. Σε ένα γυναικολόγο, δύο το έδειξα, μου είπαν είναι αδένωμα και δεν το ξανά, το ξέχασα. Όταν έκανες τη μαστογραφία, όταν έπιανες ότι είχες, ναι, κάτι το έδειξα, σαν τον κύριο, το... τι ένιωθες? Ναι, ένα, ναι, ένα κάτι, ναι, βόλο. Κάτι. Είχες άγχος, τρόμαξες? Όχι ιδιαίτερα. Απλά πήγα να κάνω την εξέταση, όπως τα έκανε ο καθένας. Αλλά ναι, δεν το ψάξα παραπάνω. Μέχρι εκεί. Δεν είναι και λίγο λογικό όταν το κάνεις μια εξέταση, τη δείχνεις σε δύο γιατρούς και σου λένε δεν είναι κάτι ανησυχητικό? Η εξέταση, ναι, δεν έδειξε τίποτα. Σαν να μην υπήρχε.
Ούτε καν φαινόταν ούτε ότι καν υπήρχε φαινόταν, εκεί ένα ογκίδιο. Ήταν μια καθαρή μαστογραφία. Δεν ξέρω αν έκανα υπέρηχο που δεν έκανα, αν κάτι φαινόταν. Πέρασε πόσος χρόνος για να ξανασχοληθείς? 4 χρόνια. 4 όταν πήγα χρόνια. Σε ένα γυναικολόγο και μου λέει, δεν κάνει μια μαστογραφία να δούμε. Και εκεί πήγα. Και εκεί έκανα όμως... πρότεινε έτσι προληπτικά, καλού κακού. Ναι, κάντε. Γιατί είχα ηνομοιώματα και συνήθως όταν έχει ηνομοίωμα έχει σχέση με το στήθος. Καλύτερα να το ψάχνεις. Είναι ψάχνεις. Ένα καμπανάκι. Ναι, ναι. Στο προτείνει λοιπόν ο γιατρός, ναι. Και πας. Και... ναι. Λοιπόν, εκεί έκανα και μαστογραφία και υπέρηχο. Στον υπέρηχο που το είδε η ακτινολόγος μου, το είπε αμέσως. Βλέπω κάτι που δεν είναι καλό. 2 εστίες κιόλας. Ναι. Θυμάσαι τι ένιωσες όταν στο είπε? Καταρχήν, όχι και τίποτα ιδιαίτερο, γιατί λέω, αν δεν είμαι σίγουρη δεν θα αγχωθώ. Πάντα έτσι το κάνω. Πρέπει πρώτα να σιγουρευτώ. Ναι. Λέω, εντάξει, θα το ψάξουμε παραπάνω. Σε ποιον το είπες? Ποιο ήταν το άτομο που εμπιστεύτηκες και είπες ότι πήγα στο μαζί γιατρό με... και κάτι είδα? Ήμουν μαζί με την αδερφή μου. Πήγαμε μαζί να κάνουμε τη μαστογραφία και ήταν το πρώτο άτομο. Της αδερφής σου βγήκε πεντακάθαρη, ναι, εσύ είχες, ναι, ναι, κάτι. Ναι. Και από εκεί και πέρα, στην οικογένεια, το είπε στο σύζυγο. Το είπε η αδερφή μου αμέσως. Σε όλους? Σε όλους. Πολύ ψύχρεμη την βρίσκω την αδερφή σου. Καθόλου όμως. Ναι. Εκείνη τρόμαξε. Ναι. Ναι, αυτή πιο πολύ από μένα. Μηρονία, ήσουν πάντα ένας ψύχρεμος χαρακτήρας, ένας άνθρωπος που ό,τι και αν συνέβαινε, είτε με τα παιδιά, είτε στο σπίτι με το σύζυγο, ναι, νομίζω, είχες πάντα, ναι, μια ηρεμία και μια ψυχραιμία, ναι, απέναντι στα πράγματα. Ναι, νομίζω ότι ψύχρεμα έπαιρνα όλα τα πράγματα, ναι. Ψύχρεμα αντιμετώπισες και αυτές τις πρώτες ενδείξεις, δεν ήξερες τι μπορεί να είναι. Ναι. Και από εκεί και πέρα τι ακολούθησε, μια σειρά από εξετάσεις και γιατρούς? Φυσικά, μετά πήγα στο γιατρό, εξετάσεις. Ο γιατρός μου είπε αμέσως ότι, γιατί όταν το ρώτησαν αν μπορεί να είναι κάτι, ένας καλοήθης όγκος έστω, μου λέει όχι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Δηλαδή αμέσως μου είπε. Πάλι δεν αγχώθηκα πολύ. Πάλι το πήρα ψύχρεμα. Ενώ όλοι έχουν ταυτίσει τη λέξη καρκίνο με το θάνατο, εγώ όχι, δεν φοβήθηκα τόσο. Πιο πολύ τον ταύτισα μετά από όσα πέρασα με τη ζωή. Σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία ο καρκίνος. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αισιόδοξο. Αλήθεια. Που λες και θέλω στη συνέχεια να σταθούμε και να το, ναι, συζητήσουμε. Mm-hmm. Το οικογενειακό περιβάλλον, ακούγοντας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και τη δεύτερη διάγνωση του γιατρού, ότι μάλλον αυτό που βλέπουμε δεν είναι καλοήθεια, ναι, αλλά είναι κάτι που μας ανησυχεί. Φοβήθηκαν, τρόμαξαν, γιατί, ναι, δεν αφορά μόνο τον ασθενή, αφορά φυσικά, όλη την οικογένεια. Φυσικά, και νομίζω ότι άλλοι, για τους άλλους είναι χειρότερο, γιατί είναι αλλιώς να το αντιμετωπίζεις εσύ και αλλιώς οι άλλοι που δεν ξέρουν πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι, δεν πιστεύουν ότι είσαι καλά, ενώ ήμουν. Ναι, εντάξει, αγχώθηκαν όλοι, αλλά μετά με τον τρόπο που το χειριζόμουν εγώ, ήταν όλη μια χαρά. Τους καθησύχασες. Φυσικά. Είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος που είσαι τόσο ψύχρεμη. Λοιπόν, και ξεκινάνε, συνεχίζονται οι εξετάσεις. Μετά την πρώτη διάγνωση του γιατρού, τι ακολούθησε? Κάναμε τη βιοψία. Στη βιοψία είδαμε τι τύπος καρκίνου είναι και ότι χρειάζεται χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες και όλα αυτά. Έπρεπε να κάνεις και χειρουργείο? Ναι, αμέσως έκανα χειρουργείο. Ιούνιο έκανα την πρώτη εξέταση, τον Ιούλιο έκανα το χειρουργείο. Αλλά... δεν ήταν όμως μαστεκτομή? Όχι, όχι. Ογκεκτομή ήταν. Απλά αφαιρέθηκαν... παρόλο που μου είχε πει ο γιατρός ότι θα είναι μαστεκτομή στην αρχή, όχι. Μετά αφαίρεσε μόνο τους όγκους. Ούτε πιο... τότε αγχώθηκες? Το στήθος μιας γυναίκας είναι σύμβολο ζωής, θηλυκότητας. Όχι. Και εκεί ψύχρεμη πήγες και, ναι, στο χειρουργείο σου. Στο χειρουργείο δεν μπορώ να πω ότι ήταν, αν είσαι καλά, πάνε όλα καλά, η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πήγα στο χειρουργείο το πρωί, έφυγα το απόγευμα, πήγα σπίτι μου, έκανα τις δουλειές μου, σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Τόσο απλά. Και μετά με τις χημειοθεραπείες? Εκεί λίγο είναι πιο δύσκολα, οι χημειοθεραπείες είναι λίγο πιο, εντάξει, είναι... σαν να έχεις μια ίωση, ένα πυρετό, 2 μέρες στο κρεβάτι. Αυτό πέρασα τουλάχιστον εγώ. Δεν αντιμετώπισες πόνους?
Όχι. Και αυτό ήταν το καλό. Δεν ένιωσα άρρωστη και δεν αντιμετώπισα πόνο, που νομίζω είναι το χειρότερο. Αν δεν πονάς, είναι όλα καλά. Στο ρωτάω αυτό γιατί από την εμπειρία τη δική μου, ναι, όταν ο πατέρας μου περνούσε τη φάση των χημειοθεραπείων, ήταν συνδυαστικά με πόνους και ήταν ακόμη και στο μαξιλάρι δεν μπορούσε να κουμπίσει το κεφάλι όχι, του όχι. Και πονούσε. Δεν είχα τίποτα. Το να μην έχεις πόνο είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σίγουρα είναι. Και εγώ αυτό φοβόμουν μόνο. Αν πονάς μου φαίνεται ότι πολύ δύσκολα το αντιμετωπίζεις. Αν δεν πονάς είναι όλα καλά. Σε έκανε αυτό να μιλάς παραπάνω με τα παιδιά σου, με τον άντρα σου, να τους εξηγείς και να τους καθησυχάζεις, τους γονείς σου? Μην ανησυχείτε. Φυσικά. Κάνω... Ναι, για πες μου πώς ήταν οι συνθήκες αυτές της χημειοθεραπείας. Ναι. Σε όλους αυτό έλεγα. Μα με έβλεπαν κιόλας. Ναι. Είχες επιπτώσεις με τα μαλλιά σου? Φυσικά, ναι. Αν και στην πρώτη χημειοθεραπεία πήγαμε με την κόρη μου στο... από εκεί που πήρα την περούκα και τα άκοψα μέσω. Δεν τα άφησα να πέσουνε καθόλου. Δεν πέσανε, τα έκοψα εγώ. Τα ξύλισα από την αρχή. Τόσο αποφασισμένη. Ναι, ναι, δεν το άφησα αυτό. Ούτε σε στεναχώρησε, ούτε σε έριξε ψυχολογικά να πεις... Μπορώ έχω να τόσο πω... ωραία μαλλιά, τα χάσα με τις χημειοθεραπείες. Μπορώ πέσαμε να πω ότι είχα πολλά χρόνια μακριά μαλλιά και κάπου ξεκουράστηκα, λέω, εντάξει, επιτέλους πήγανε λίγο να ησυχάσουμε. Τώρα με αγχώνει πιο πολύ που δεν μακραίνουν εύκολα. Τώρα ξαναβγαίνουν σιγά σιγά. Ναι, φυσικά. Χαίρεσαι γι' αυτό? Λίγο να μακρύνουν θέλω όμως. Θα διατηρήσεις το κοντό μαλλί? Μέχρι ένα καρέ. Μέχρι εκεί? Ναι. Λοιπόν, και περνάει, για πόσο διάστημα κράτησαν οι θεραπείες σου? Άρχισα Σεπτέμβριο και τελείωσα Φεβρουάριο οι χημειοθεραπείες. Έκανες μετά και ακτινοβολίες? Ναι, αμέ, 38 ακτινοβολίες έκανα. Εντάξει, αυτές δεν είναι, είναι πιο εύκολο, δεν είναι κάτι. Δεν χρειάστηκες ούτε μία στιγμή ψυχολογική βοήθεια, δεν λύγησες, δεν υπήρχαν σκοτεινές μέρες, δεν αναρωτήθηκες γιατί σε μένα, είμαι νέα, δεν ένιωσες ούτε στιγμή όχι, τη σκιά του φόβου? Γιατί όχι σε μένα, γιατί όχι, όχι. Το θεώρησα ότι ήρθε για κάποιο λόγο και για μένα ήταν πολύ θετικό να δω τα πράγματα αλλιώς. Να ξεχωρίσει τα σημαντικά από τα ασήμαντα. Νομίζω ότι για μένα ήταν ένα... με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτές είναι σκέψεις που έκανες μόνη σου, ναι, τη διάρκεια της θεραπείας ή τα συζητούσες με κάποιον, σε βοήθησε κάποιος άνθρωπος, κάποιος ίσως όχι, ψυχολόγος? Όχι, 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 δεν πήγα σε ψυχολόγο, όχι. Να σκεφτείς όχι, τόσο θετικά απέναντι σε ένα... Όχι. Δεν το περίμενα ούτε εγώ, έτσι μου βγήκε όμως. Μαζί με το πρόβλημα μου βγαίνει και μια δύναμη που δεν το περιμένεις. Και εσένα τι σου χάρισε τελικά ο δικός σου καρκίνος? Τι ήταν τα ασήμαντα που πέταξες από τη ζωή σου και πού αποφάσισες να... να δίνεις την αγάπη σου, την ενέργειά σου? Έφυγα από μία κατάθλιψη, γιατί, ναι, που ασχολήθηκα με αυτό και κατά συνέπεια τώρα ασχολούμαι και με το σύλλογο, τον εθελοντισμό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Βρήκες ένα σκοπό ζωής. Φυσικά. Κατάθλιψη είχες γιατί κάποια στιγμή αφού μεγαλώσαν τα παιδιά και έφυγαν, άδειασε το σπίτι. Ναι. Δεν είχες τι να κάνεις, πώς να γεμίσεις τη ζωή και τις μέρες σου. Και αυτό σε στεναχωρούσε. Φυσικά, ναι. Και στάθηκε αφορμή ένας καρκίνος στο στήθος να αποκτήσει ένα νέο σκοπό. Αυτό. Εύζω με τον καρκίνο. Είναι ένας σύλλογος εθελοντών. Πότε και πού άκουσες γι' αυτόν? Όταν έκανα εγώ τις χημειοθεραπείες. Εκεί έμαθα. Εκεί είδα τις κοπέλες πρώτη φορά. Στο νοσοκομείο. Ναι. Που κάνουν τι? Τίποτα. Απλά ερχόταν μαζί και συζητούσαμε λίγο. Αυτό. Έφτανε. Λίγη βοήθεια, λίγο κουράγιο. Ναι, ναι. Και αποφάσισα ότι αυτό θέλω να το κάνω κι εγώ. Ναι, αμέσως όμως. Ναι, αμέσως. Αφού μόλις τελείωσα πήγα και ήταν κλειστά τον Αύγουστο και περίμενα να ανοίξουν για να πάω να γραφτώ. Λοιπόν, και γράφεσαι και φτάνει η μέρα που σου λένε
πρώτη μέρα αποστολής πας σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Πώς ήτανε? Και τι κάνεις εκεί που πας? Δεν ξέρω αν κάνω πολλά πράγματα. Καταρχήν φέρνω τα φάρμακα πάνω, αυτά που χρειάζονται για τις θεραπείες, και μετά περνάω από δωμάτιο σε δωμάτιο, μία κουβέντα με τον καθένα. Πιο πολύ να ακούσω. Αλλά όντως, αν πω και ότι εγώ τα πέρασα, βλέπεις αμέσως και χαίρονται, γιατί ταυτίζονται λίγο με σένα, ότι να, και αυτοί θα πάνε καλά. Και εγώ είμαι καλά όταν πάω. Και ναι, είσαι καλά και όταν φεύγεις. Είμαι καλά και όταν φεύγω. Αυτή είναι μια απάντηση που θα αναρωτιούνται πολλοί. Μα δεν στεναχωριέται, πέρασε, γλίτωσε από τον καρκίνο και πάει και μιλάει με ασθενείς που είναι τώρα στη χημοθεραπεία. Και όμως, αυτό είναι για να μην ξεχάσω. Βλέπω τους ανθρώπους μέσα και αγωνίζονται για τη ζωή. Και δεν ξεχνάω κι εγώ ότι πρέπει να ζήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό μάθημα. Ναι. Και αυτό που είπες, ότι όταν είναι ένας άνθρωπος είτε με πόνους ή χωρίς πόνους, που είναι στην αναμονή για να κάνει τη θεραπεία του και βλέπει μια νέα γυναίκα, έναν άντρα εθελοντή, να του λέει «Ήμουν στη θέση σου, πέρασα κι εγώ αυτές τις θεραπείες και τώρα δέσμε, είμαι καλά», είναι ό,τι πιο αισιόδοξο και ό,τι πιο ωραίο. Να μην αναρωτιέσαι αν κάνεις κάτι και αν προσφέρεις βοήθεια. Είσαι ένα ζωντανό παράδειγμα, ότι σφίξε τα δόντια και ξεπέρασέ το. Ναι, μπορείς. Και μπορούν να το ξεπεράσουν. Σου έδωσε άλλο μάθημα ζωής ο καρκίνος, σε σχέση με την πρόληψη, με τις εξετάσεις? Φυσικά, ότι το λέω σε όλους, ότι πρέπει να γίνεται συχνά εξέταση. Πώς το αφήναμε? Νομίζουμε ότι δεν θα μας τύχει και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει. Ναι, πρέπει. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, γιατί αν το βρεις νωρίς δεν είναι και τίποτα. Η σχέση σου με τα παιδιά σου, με τον άντρα σου, με την οικογένειά σου, τους γονείς, τα πεθερικά, πόσο έχει, με τις φίλες σου, την αδελφή σου, πόσο έχει αλλάξει, πόσο πιο ουσιαστικά λες την αλήθεια σου, έχεις αυτό που έλεγες πριν, δεν ξεχνάω να ζω, δεν ξεχνάω να λέω σ' αγαπώ, δεν ναι, ξεχνάω, είσαι δοτικός άνθρωπος, να κάνω μια αγκαλιά. Ναι, η αλήθεια ότι ναι, βλέπεις αλλιώς τα πράγματα και είσαι καλύτερα με όλους. Ήρθες και πιο κοντά και με τα παιδιά σου και με τον άντρα σου και με την οικογένειά σου. Ναι, πιστεύω ναι, ναι. Μας ενώνουν οι δοκιμασίες. Φυσικά. Πες μου πώς κυλάει τώρα που εθελοντικά έχεις εμπλακεί με το ΕΦΖΟ η βδομάδα σου. Πόσο συχνά πας στο νοσοκομείο και... Μία φορά την εβδομάδα πάμε, αλλά δεν θα με πείραζε να πάω και παραπάνω, το λέω. Ναι. Σ' ακούνε και, φαντάζομαι. Ναι, ναι, μ' ακούνε. Και έχουμε και μία κάθε Τετάρτη σεμινάρια για τον εθελοντισμό. Για... Σας βοηθάνε, σας δείχνουν πώς να μιλάτε? Ναι, τώρα αρχίσαμε. Φυσικά και χρειάζεται κάποια σεμινάρια, όπως και διαχείριση συναισθημάτων, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, κάνουμε κάποια σεμινάρια. Πολύ ουσιαστικά. Και υπάρχει κόσμος που ίσως να ενδιαφέρεται, να θέλει εθελοντικά να προσφέρει λίγες ώρες. Είναι και άλλοι βέβαια που δεν θέλουν να ξανακούσουν ποτέ ξανά τη λέξη καρκίνος και στρέφουν την πλάτη τους. Τους καταλαβαίνουμε και αυτούς. Βέβαια. Θέλω να μου πεις αν έχεις στο μυαλό σου το βλέμμα των ανθρώπων όταν πηγαίνεις εθελοντικά στο νοσοκομείο για να τους προσφέρεις ένα μπουκαλάκι νερό, ή αν είναι κάποιος που είναι ολομόναχος, να κατέβεις στον κάτω όροφο και να φέρεις ή τις εξετάσεις του ή τα φάρμακά του από το φαρμακείο για να κάνει τη θεραπεία του. Πώς σε κοιτάνε αυτοί οι άνθρωποι? Με κοιτάζουν, δεν ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει τη λέξη ευχαριστώ. Περιμένουν μια κουβέντα, ναι, είναι κάποιοι που είναι μόνοι τους. Είναι... δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι απερίγραπτα γλυκό, ε. Είναι υπέροχο, ναι. Είναι υπέροχο. Και το δικό σου βλέμμα πώς είναι όταν τελειώσει μια τέτοια δύσκολη μέρα, όπου εθελοντικά είσαι δίπλα σε αυτούς τους ασθενείς, όταν πας στο σπίτι σου, είσαι καταβεβλημένη, είσαι στεναχωρημένη ή φεύγω υπάρχει... χαρούμενη. Φεύγεις χαρούμενη. Φεύγω χαρούμενη, ναι. Ναι. Το ότι από όλη αυτή την εμπειρία του καρκίνου σου έδωσε ένα νέο σκοπό ζωής. Αυτό το κομμάτι του εθελοντισμού,
είναι το μεγαλύτερο δώρο τελικά που σου έκανε. Ναι, νομίζω είναι. Έχω ένα νόημα, μ' αρέσει αυτό που κάνω. Σου έμαθε να ζεις ο καρκίνος. Ναι. Σου έδειξε ένα δρόμο, ένα σκοπό ζωής. Και πριν σε αποχαιρετήσω και πούμε καληνύχτα από τον κόσμο που έχει ξενυχτήσει για να μας ακούσει, αν θα έπρεπε να του πεις κάτι, μια συμβουλή, τι θα ήταν? Να μην ξεχνάμε να ζούμε, να κάνουμε τι? Ο καρκίνος δίνει ένα μάθημα για να μην ξεχνάς να ζεις όντως. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε το μάθημα. Και η καλή ψυχολογία βοηθάει σε όλους που το περνάνε τώρα. Αυτό. Λοιπόν, καλή ψυχολογία, θετικές σκέψεις και ακόμα και τα πιο δύσκολα και αυτά που μας τρομάζουν μπορούν να γίνουν ένα μάθημα ζωής. Θα ζήσουμε λοιπόν και θα ζήσουμε φυσικά καλά. Φυσικά και θα ζήσουμε. Μυρωνία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.